Ικανοποιημένο εμφανίστηκε σήμερα ο νομάρχης Λάρισας κ. Λουκάς Κατσαρός με αφορμή το άνοιγμα του δρόμου στα Τέμπη, σημειώνοντας πως ο Υπουργός κράτησε τη δέσμευσή του, ευελπιστώντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρήσει και τα όσα υποσχέθηκε για την αποκατάσταση των οδικών αξώνων που χρησιμοποιήθηκαν ως εναλλακτικοί δρόμοι για την μετακίνηση των πολιτών. Επιβεβαιώνεται στην πράξη η υπευθυνότητα του Υπουργού, του κ. Ρέπα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η συνέπεια που καταδεικνύεται σήμερα θα καταδειχθεί και με την αποκατάσταση των ζημιών στις εναλλακτικές διαδρομές, την οποία υπεσχέθη ο Υπουργός. Νωρίτερα, ο νομάρχης Λάρισας μετέβη με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο δρόμο Λάρισας Αγιάς, όπου εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης Γερακαρίου, ένα έργο, όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Κατσαρός, που θα διευκολύνει την διέλευση των οχημάτων τους θερινούς κυρίως μήνες προς τα παράλια του νομού. Είχαμε υποσχεθεί να δώσουμε τέλος στην ταλαιπωρία την καλοκαιρινή όλων αυτών που επισκέπτονταν τα παράλια και ταλαιπωρούσαν και τους κατοίκους της περιοχής. Και πράγματι με αυτή την παράκαμψη Γερακαρίου δίνεται οριστικό τέλος. Ταυτόχρονα με την παράκαμψη γίνονται και οι ανισόπεδοι κόμβοι, έτσι ώστε να εξυπηρετεί την κυκλοφορία των όμορων χωριών. Το έργο είναι προϋπολογισμού 5.900.000 ευρώ και ο χρόνος περαίωσής του έχει προσδιοριστεί σε περίπου 1,5 χρόνο, αν και οι εργασίες προχωρούν εντατικά όπως επισημάνθηκε. Ικανοποιημένοι από την υλοποίηση του έργου εμφανίστηκαν οι δήμαρχοι Αγιάς και Λακέρειας, κύριοι Βασίλης Κουτσαντάς και Κυριάκος Πατσάς. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα εξυπηρετήσει και τα παράλια, αλλά συγχρόνως και το χωριό το Γερακάρι, το οποίο θα μπορεί με ασφάλεια και Ανάβρα και Πρινιά, Αετόλοφος, και θα μπορούν να βγαίνουν εύκολα τους καλοκαιρινούς μήνες στον κεντρικό δρόμο. Ένα έργο το οποίο το ζητάει η τοπική κοινωνία πολλά χρόνια, ο νομάρχης ανταποκρίθηκε, άρχισε να υλοποιείται και η παράκαμψη με τις ανισόπεδες διαβάσεις και γρήγορο δρόμο θα φτιάξει για τη θάλασσα και τα χωριά θα επικοινωνούν με το δρόμο με ασφάλεια.